στην οδό Μισού 67 γίνονται τα εγγένεια του κοινωνικού φαρμακείου ιατρείου αλληλεγγύης της πόλης μας. Μαζί μας είναι η κυρία Λίτσα Κοταρά, ορειλά στο κοινωνικό ιατρείο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε να μας κάνετε γνωστούς στους κατοίκους της Νέας Σμύρνης και των ευρύτερων περιοχών, γιατί δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για τη Νέα Σμύρνη. Το έργο το κοινωνικό χρειάζεται πάντα να γνωστοποιείται. Ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο έχει ουσιαστική αξία για ένα Δήμο. Βέβαια. Καταρχήν το κοινωνικό έργο πλέον είναι ανάγκη τη σημερινή εποχή που ζούμε. Με την έλλειψη, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους δεν παραμένει τίποτα άλλο παρά η ανθρωπιά, η κοινωνική ευαισθητοποίηση κάποιων ανθρώπων, σιγά σιγά περισσότερων ανθρώπων, τουλάχιστον να ενώσουμε τα χέρια μας, τις δυνάμεις μας, κάτι να καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Και ποιες ειδικότητες καλύπτεται? Έχουμε πάρα πολλές ειδικότητες και κλινικές και χειρουργικές, δηλαδή έχουμε παθολόγο, καρδιολόγο, ενδοκρινολόγο, νευρολόγο, ορειλά, ορθοπαιδικούς. Μάλλον αναφέρομαι στον ενικό, αλλά δεν είναι μόνο ένας, αναφέρομαι ειδικότητα. Ορθοπαιδικούς, γενικό χειρουργό, οδοντιάτρους, ψυχολόγους, διαιτολόγους, ψυχιάτρους. Ναι, δεν νομίζω να ξέχασα κάποιον. Γενικώς έχουμε πολλές ειδικότητες. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας είναι η Μαρία Βαμβουρέλη, δημοτική σύμβουλος και από τους προτεργάτες της ίδρυσης και οργάνωσης του κοινωνικού ιατρείου. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σήμερα κάνουμε τα εγγένεια ουσιαστικά του κοινωνικού ιατρείου. Κλείνουμε ένα μήνα λειτουργίας του. Ήδη η προσέλευση των ασθενών είναι πάρα πολύ μεγάλη και η προσέλευση επίσης και των εθελοντών είναι ιδιαίτερα μεγάλη και ευχάριστη. Και όλο αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο για το εγχείρημα και για την προσπάθεια που κάνουμε στην δημιουργία και στη λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου. Πιστεύεις ότι το κοινωνικό ιατρείο δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνική πολιτική ενός Δήμου? Δυστυχώς με τις πολιτικές των μνημονίων που εφαρμόζονται και στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής, οι ελλείψεις και τα προβλήματα και τα διέξοδα τα οποία έχουν δημιουργηθεί είναι τεράστια. Έτσι και στο Δήμο της Νέας Σμύρνης η δημιουργία τέτοιων εγχειρημάτων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και χρήσιμη για όλους αυτούς τους πολίτες που βιώνουν τα αδιέξοδα της οικονομικής κρίσης. Η υγεία είναι ένας από τους τομείς που χτυπήθηκαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πάνω από γύρω στα 3,5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή πολιτών βιώνουν τον αποκλεισμό από το δημόσιο σύστημα υγείας. Πρόσφατα έκλεισαν όλες οι μονάδες ΙΚΑ που αφορούσαν το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πολιτών να βρεθούν έξω από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και αυτό δημιουργεί μια σειρά από τεράστια προβλήματα όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες και η οποία θα έπρεπε να είναι δημόσια και δωρεάν, πράγμα που δεν γίνεται τώρα σε καμία περίπτωση. Από τα εγγένεια του κοινωνικού ιατρείου φαρμακείου για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.